που η Βαλή, η Φάσα ήταν από το Μεχτεμποχού, αλλά για τον Βέρ, το πέναντι που έκανε ο Ρούσος, το εκτέλεσε ο ίδιος. Ο Βέρ έκανε στο 27ο λεπτό το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Τα προβάδισμα το οποίο άνοιξε τον δρόμο, ούτως ώστε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός να μπει πιο δυνατά, πιο φαστικά, με ξεκάθαρο στόχο να τον τελειώσει το παιχνίδι. Άρχισε να κάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, ο Βέρτ θα εξουδετερώσει ο Άντερσον. Ήταν η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Λίγη ώρα αργότερα μια προσπάθεια πάλι από τον Βέρτ, εξουδετερώνει και πάλι ο Άντερσον. Εδώ αυτό το πολύ παράξενο τακουνάκι που λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τον Εμποκού και ο Άντερσον που προς άλλη κατεύθυνση κινήθηκε και προς άλλη χρειάστηκε να κινηθεί ύστερα από αυτή την απρόβλεπτη εξέλιξη στην φάση. Εδώ ο Λεωζίνο που παίρνει την μπάλα από τον Κούρο, είναι η πρώτη στιγμή στο 28ο λεπτό που απειλεί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιρακλής και καταφέρνει να φτάσει μέχρι τον γκολ, καθώς δεν καταφέρνει η άμυνα του Παναθηναϊκού να απαντήσει σε αυτή την προσπάθεια από τον Λεωζίνο. Είναι άλλο ενδιαφέρον στο μάτς. Εδώ το 22ο λεπτό, το λάθος του Τζανατόπουλου, αλλά ο Βέρ που είναι στην πλάτη του και κινείται στην πορεία της μπάλας, δεν καταφέρνει να τη στείλει στα δίχτυα. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 στο Καταζόπουλο σήμερα, ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είχε πάρα πολύ ποιότητα, αλλά σίγουρα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως εξελίχθηκε. 11 τελικές για τον Ηρακλή, οι 2 στην εστία, 10 για τον Παναθηναϊκό, οι 4 στην εστία. Ο Σίτης να συμβαίνει, ο φιλοξενούμενος στο Καθαρισόπλιο είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά μια κατοχή μπάλας η οποία δεν έδωσε.